Στη σκιά της Λειψιδρίας το νερό χάνεται άδικα και σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου με την αγανάκτηση δημοτών να χτυπά κόκκινο. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στην οδό Σκλαβοκάμπου στην ευρύτερη περιοχή Γαζίου, όπου το νερό χάνεται στον δρόμο από τον Φλεβάρι. Έχουν έρθει, σκάψανε και ξεκινήσαν αυτό. Ήρθανε, φτιάξαν υποτίθεται λίγο ότι η ζημιά έγινε ο εργολάβος, οι οπτικές ίνες, και από εκεί και έπειτα το έχουν αφήσει και τρέχει έτσι τη μοίρα του. Έχω πάρει όλο το Δήμο τηλέφωνο, μα όλο το Δήμο τηλέφωνο, αφού φανταστείτε ότι είχαμε άλλο ένα πρόβλημα με τα σκουπίδια, στίβες τα σκουπίδια, λες και είμαστε στους γύφτους, και ήρθαν τότε και τα μαζέψαν αυτά. Αυτή η κατάσταση είναι... Τρεις μήνες. Ναι, φεύγει, πάει προς το χωράφι. Ποτίζουν τις ελιές, ευτυχώς, είναι τυχερός που το έχει. Αλλά θα μας φέρουν δελτίο να έχουμε μεθαύριο που δεν θα έχουμε νερό. Τόπα του βάβουκα. Μην τυχόν και μας φέρει δελτίο. Συνεργείο θα βρεθεί στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς, μας ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, Γιάννης Βάμβουκας. Και στην οδό Ηπείρου, δημότες δυσανασχετούν με τη διαρροή νερού, προχωρώντας σε μπαλωματικές λύσεις. Προχθές έτρεχε συντριβάνι και ο άντρας μου έπιασε και έβαλε λάσπη για να μην τρέχει τόσο συντριβάνι. Είναι η κατάντια του Έλληνα. Τα συχνά σπάσιματα παλαιών αγωγών σε όλα τα χωριά και ιδιαίτερα στο Γάζι, στην Αμουδάρα και στη Ροδιά, προκαλούν πονοκέφαλο στη ΔΕΙΑΜ. Κακώς δεν υπάρχει δικαιολογία αν χάρεται το νερό ή όχι. Να πούμε, αλλά ο κόσμος φωνάζει. Εδώ τρέχει τόσες μέρες και δεν πάνε να το φτιάξουν. Είναι κακώς δεν πάνε να το φτιάξουν. Στο Γάζι. Πολλές τοποθεσίες τρέχει νερό και δεν δίνουν σημασία. Η ίδια υπηρεσία. Η ίδια υπηρεσία δεν πάει. Άλλοι λένε πότε θα πρωτοπάνε. Να πάρουν υπαλλήλους. Τα σπασπάντα είναι πολλά σπαλιούς αγωγούς. Ακούτε τα σπασπάντα. Οι αγωγοί σπάνε. Μετά περνάνε φορτηγά αυτοκίνητα φορτωμένα. Όπως περνάει το φορτηγό αυτοκίνητο, η γη πιέζεται κάτι γιατί δεν σταθεί, σπάνε οι σωλήνες. Να υπάρχουν συνεργεία να πηγαίνουν να το φτιάχνουν αμέσως. Μεθαύριο θα μας πούνε, μην ποτίζετε, μη το ένα, μη το άλλο. Είναι, αν υπάρχει το δίκτυο, κοιτάξτε, ο Δήμος θα το αποκαταστήσει. Λόγω της υποστελέχωσης, υπάρχει αδυναμία για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών από τα τρία συνεργεία που διαθέτει η δημοτική επιχείρηση. Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, δύο εξωτερικά συνεργεία θα ενισχύσουν το έργο της υπηρεσίας, καθώς σε καθημερινή βάση καταγράφονται περίπου 8 ζημιές στα παλαιά δίκτυα. Στο κέντρο του Γαζίου έχει πολύ πρόβλημα. Ακούω ανθρώπους, ας πούμε, εδώ πέρα και τα λένε. Κάθε εβδομάδα δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει ένα σπάσιμο. Πάνω από 10 φορές είναι σπασμένος εδώ στο πετούσιο δρόμος που πάει κάτω, η Μήλου. Κάθε μέρα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Στόχος της ΔΕΙΑΜ είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης για την αντικατάσταση των δικτύων στο Γάζι, όπως και η εξασφάλιση χρηματοδότησης, ώστε η περιοχή να αποκτήσει σύγχρονα υδρευτικά δίκτυα.